Αντίδραση μεν πολύ προσεκτικά διατυπωμένη. Δε με τον Τσαβούσογλ, προφανώς για εσωτερική κατανάλωση, να επιχειρεί να μιλήσει εξ ονόματος των Ηνωμένων Πολιτειών και του Κατάρ. Οι δύο χώρες έχουν δεσμευτεί να μην εισέλθουν στην τουρκική υφαλοκρηπίδα, είπε, τονίζοντας ότι ουδής μπορεί να το πράξει χωρίς την άδεια της Άγκυρας. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de ruhsat verdiği sahalara da bizden izinsiz kimse giremez. Yani Kıbrıs etrafında. Dolayısıyla bu anlaşmada 5. parselde her iki ülkede taahhüt etti ki Amerika ve Katar bizim kıta sahanımız içine girmeyecek. Και έχει δίκιο μολονότι η κοινοπραξία ούτε θέλει ούτε σκοπεύει να μπει στην τουρκική υφαλοκρηπίδα. Το μόνο που προγραμματίζει να κάνει είναι έρευνες στο οικόπεδο 5 της Κυπριακής ΑΟΣ, το οποίο βεβαίως αδειοδοτήθηκε σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Κάθε προσπάθεια που καταβάλει η Τουρκία προκειμένου να πείσει ότι η περιοχή εμπίπτει στη δική της υφαλοκρηπίδα απορρίπτεται εκ προημίου από τη διεθνή κοινότητα. Κατά σαλνίμιζα, 3. Ülke bayraklığı araştırma gemilerini göndermeye çalıştı. Her seferinde de ilgili ülkelerle temasımız ve sahadaki askerlerimizin yani silahlı kuvvetlerimizin sahadaki mevcudiyeti sayesinde bunları da engelledik. Όσο ο Τσαβούσογλου γκρεμίζει γέφυρες, η Λευκοσία ενδυναμώνει τις δικές της, ενισχύοντας τις ιδιάρρηστες σχέσεις με τα υπόλοιπα κράτη της περιοχής μας. Αυτό ήταν το αντικείμενο των επαφών που είχε στη Λευκοσία ο Υπουργός Εξωτερικών με τον Αιγύπτιο ομολογό του Σάμεχ Σουκρή. On my part, I highlighted our deep concern regarding Turkey's increasingly revisionist and destabilizing foreign policy, as manifested in various hot points across the entire region. A region has a multitude of challenges that we have to face, and we have mutual vision that this can only be dealt with through the adherence to international legitimacy, non-expansionist policies. Ο διπλωματικός μαραθώνιος της Λευκοσίας συνεχίζεται αδιάκοπα. Αύριο ο πρόεδρος Αναστασιάδης θα βρεθεί στις Βρυξέλλες προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ενόψει του οποίου είχε το πρωί τηλεδιάσκεψη με τον Σαρλ Μισελ και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες. Την Παρασκευή την Κύπρο θα επισκεφτεί ο βασιλιάς της Ιορδανίας, μεταξύ άλλων, για την υπογραφή τριών σημαντικών διμερών συμφωνιών.